θα το πάμε μέχρι εκεί που δεν πάει. Είμαστε τόσο ενωμένοι, τόσο δυνατοί και θα το πάμε γιατί το έχουμε ορκιστεί στα παιδιά μας, στις γυναίκες μας, στους γονείς μας. Όσο και να μην μας παίζουν τα τέμπη, γιατί τα τέμπη δεν τα παίζουνε. Συγγενείς των θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Ντεμπών, στη συνάντηση που είχαμε τον Στέφανο Κασελάκη στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Θεσσαλία, εκφράζουν την οργή τους και καταγγέλουν συγκάλυψη, όπως λένε, του εγκλήματος και αποκλεισμό της φωνής τους από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό το έγκλημα, αυτή η δολοφονία, η οποία συγκαλύφθηκε σε 2-3 μέρες και μετά οι δημοσιογράφοι, ενώ κλαίγανε μαζί μας στη Λάρισα και ως όλες τις πρώτες μέρες, μετά έγινε θέμα ταμπού. Θα είμαστε στο πλευρό σας με κάθε τρόπο μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη, δεσμεύτηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εξοργισμένος για τη συγκάλυψη η οποία φαίνεται να διαπράττεται μπροστά στα μάτια μας, ό,τι μπορούμε να κάνουμε και ως Στέφανος προσωπικά και ως αξιωματική αντιπολίτευση θεσμικά, θα το κάνουμε μέχρι τέλους. Μέχρι να υπάρχει πλήρη δικαιοσύνη για εσάς. Τα δικά μας τα παιδιά δεν τα σεβάστηκαν. Τα πήραν με τις μπουλντόζες και τα φορτώσαν σε φορτικά και τα πετάξαν. Είναι ασυγχώρητο αυτό που έγινε. Κάνοντας λόγο για εθνικό έγκλημα, ο Στέφανος Κασελάκης ζήτησε την άρση ασυλίας του τέος Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλή πρέπει να προβεί σε άρση της ασυλίας του αμέσως. Αυτό ήταν το θέμα που θα θέλαμε πρώτο να ζητήσουμε. Το ζητάω, είναι θέμα κοινής λογικής, είναι θέμα ανθρωπιάς. Και όχι μόνο. Και να παρατηθεί. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με τον νέο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, όπου τη συζήτηση μονοπόλησαν οι υποζημιώσεις των πλημμυροπαθών και το θέμα των υποδομών, ενώ ταυτόχρονα μίλησαν για γαλάζιους προεκλογικούς εκβιασμούς. Αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως φόβητρο, ότι εγώ, ας πούμε, αν ψηφιστώ, νομίζω ότι δεν είχε κανένα νόημα. Και ο κόσμος το απάντησε. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι αυτά τα πράγματα να τρέξουν γρήγορα, ο κόσμος να επιστρέψει τις ζωές του. Δείτε πώς μιλάει αυτός ο άνθρωπος, πόσο ταπεινά μιλάει σε σχέση με τους εκβιασμούς που χωρίς κανέναν ενδιασμό ξεφουρνίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης. Γεια σας. Απευθυνόμενος νωρίτερα στους πολίτες στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας, ο Στέφανος Κασελάκης διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει τους αγρότες και θα ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα. Θα έχετε μια κυριολεκτικά άμεση επαφή με την ηγεσία του κόμματος και όλοι μαζί θα δώσουμε λύσεις στο ελληνικό λαό.